Φίλες και φίλοι, στη σημερινή εκπομπή στο Ράδιο Πατρίδα στους 100,4 έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε έναν ιδιαίτερο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο χαρισματικό. Και επιτρέψτε μου να το λέω αυτό, διότι όλη μας η προσπάθεια στην εκπομπή με τη δύναμη της αλήθειας συνάδει με οτιδήποτε μπορεί εξωστρεφώς να προσφέρει ερεθίσματα για βελτίωση ανθρώπων και συλλογικότητας. Τον έχουμε ακούσει και άλλη φορά και νομίζω ότι έχει αφήσει έκπληκτο το ακροατήριό μας. Σήμερα λοιπόν είναι στην πόλη μας επευκαιρία μιας εκδήλωσης που διοργανώνει ο Σύλλογος Δάνειο Λιπτών Κομωτινής για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την δυσκολία, τη δυσπραγία των ανθρώπων με τα δάνειά τους και όλες τις συνέπειες, τις απολύξεις, ώστε με τη βοήθεια του κυρίου Σμυρνάκη να προταθούν λύσεις και μηχανισμοί που αν μη τι άλλο είναι πρωτόγνωροι τουλάχιστον για δεδομένα κάποιας αστικής περιοχής, περιφερειακής πόλης που δεν είχε τη χαρά να ζήσει αυτή την εμπειρία. Μηχανισμοί λοιπόν επιτυχίας και ευτυχίας γενικότερα στην προσπάθεια αυτού του ανθρώπου αλλά και εξειδικευμένα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που κάθε μέρα κατατρίχουν τους δανειολήπτες. Δεν είναι άλλος από τον κύριο Νικόλα Σμυρνάκη, ο οποίος είναι οικονομολόγος, συγγραφέας, είναι success coach, δηλαδή προπονητής, υποστηρικτής, αν θέλετε, επιτυχίας και έχει συστήσει ο ίδιος τη φιλοσοφία του ανθρώπου στο νησί. Είναι πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν να φιλοξενώ τον Νικόλα το Σμυρνάκη στην εκπομπή μας. Γεια σας κύριε Σμυρνάκη. Γεια σου πάλι μου και ο Ενικός πάντα μας πάει, οπότε θα είναι πολύ σπουδαίο να τον κρατήσουμε και τώρα. Πάντα μεγαλόθυμος στα σχόλιά σου και η ενέργεια με την οποία μεταδίδεις το λόγο σου αλλά και ο ίδιος ο λόγος σου μεστός, πάντα ουσιαστικός, έτσι κάνει το συνομιλητή του και εμένα προσωπικά για να μιλάω γενικά να χαίρομαι πάντα όταν έτσι μοιραζόμαστε ιδέες και απόψεις. Να σε καλά Νικόλα, οπότε από εδώ και πέρα υιοθετούμε τον Ενικό. Τον Ενικό ποιότητας. Θα ήθελα λοιπόν ευθέως να σε ρωτήσω, πριν μπούμε στο ειδικό θέμα με τους δανειολήπτες, νησί, η φιλοσοφία του ανθρώπου στο νησί, τι κομίζει καινούριο επί της ουσίας στην προσπάθεια του ανθρώπου για επιτυχία και ευτυχία? Το νησί καταρχάς να πούμε ότι είναι οι ιδέες και ο άνθρωπος στο νησί είναι ο άνθρωπος ο οποίος όχι μόνο εφαρμόζει κάποιες ιδέες, κάποιες αρχές επιτυχίας και ευτυχίας, αλλά ουσιαστικά θεωρώ και νιώθω ότι, για να μιλήσω προσωπικά, συνδημιουργώ με τους ανθρώπους που εστερίζονται αυτές τις αρχές, τις συνδημιουργούμε. Η επανατροφοδότηση που παίρνω από τους ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνώ και συνεργάζομαι, είτε άτομα, είτε σε ομάδες, είτε σε επιχειρήσεις, είτε σε οργανισμούς, είναι που με οδηγεί κάθε φορά στο να βλέπω τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, τι είναι αυτό που έχει έτσι ιδιαίτερη και δυναμική επίδραση απέναντι στους ανθρώπους. Οπότε γι' αυτό νιώθω ότι με όλους όσοι έτσι, σε όλους όσους απευθύνομαι, ταυτόχρονα είναι και συνδημιουργοί αυτής της φιλοσοφίας και αυτό νιώθω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, τι καινούργιο κομίζει? Κοίταξε, οι αρχές, οι επιτυχίες και ευτυχίας δεν είναι κάτι καινούριο. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Οι αρχαίοι Έλληνες και πολλοί φιλόσοφοι έχουν μιλήσει για αυτές τις αρχές και πάρα πολλοί έτσι σύγχρονοι έχουν πάρει πράγματα από αυτή την αρχαία φιλοσοφία και τα έχουν βάλει σε τετραγωνάκια και μας τα έχουν δώσει λίγο πιο εύκολο, έτσι, πιο εύκολα. Πιο εύκολα, μπράβο, ακριβώς αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, η δική μου δουλειά είναι όλα αυτά τα χρόνια διαβάζω, ασχολούμαι, μελετάω ανθρώπους πετυχημένους, συστήματα προσωπικής ανάπτυξης και με τις πινελιές οι οποίες έτσι έχουν τη διαφορετικότητά τους δημιουργήθηκε αυτό που ονομάζεται φιλοσοφία του ανθρώπου στο νησί. Δεν φέρνει επιτυχία την ευτυχία, να πούμε κάτι καινούριο, αλλά ευτυχία την επιτυχία φάνει. Να κάτι σημαντικό, κάτι νέο. Ότι δεν έχει πια νόημα να ενοχοποιούμε τη φύση του ανθρώπου και το εγώ του ανθρώπου, να μιλάμε για τον εγωισμό σαν να είναι κάτι τραγικό. Αλλά υπάρχει καλός εγωισμός και κακός εγωισμός. Ποια είναι η διάκριση, κύριε Σμέρα, ποια είναι η διάκριση, Νικόλα? Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι θεωρούμε τον εγωισμό κάτι πάρα πολύ αρνητικό και προβληματικό, αλλά το εγωισμός, το εγώ εμπεριέχεται στον εγωισμό, άρα δεν μπορεί η φύση του ανθρώπου να είναι προβληματική. Και ας πούμε πάλι κάτι πάρα πολύ βασικό, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη διάκριση ανάμεσα στον καλό και στον κακό εγωισμό, ότι ο άνθρωπος κάνει ό,τι κάνει για να πετύχει μια ευχαρίστηση, για να αποφύγει έναν πόνο, μια δυσαρέσκεια που συνδέεται με αυτό.
Άρα το φίλτρο είναι μέσα του. Από εκείνον, από εκείνη ξεκινά οποιαδήποτε πράξη, απραξία. Υπάρχει λοιπόν ο καλός εγωισμός, που στον καλό εγωισμό, ναι μεν θέλω να λάβω ευχαρίστηση ή να αποφύγω πόνο, δυσαρέσκεια, αλλά λαμβάνω ευχαρίστηση βοηθώντας άλλους. Και υπάρχει και ο κακός εγωισμός, όπου για να λάβω ευχαρίστηση δεν με ενδιαφέρει να κάνω οτιδήποτε, ακόμα και ανήθικο, ακόμα και να δημιουργήσω πρόβλημα στον άλλον, να πατήσω επιπτωμάτων. Να λοιπόν, ποιος είναι ο καλός εγωισμός και ποιος είναι ο κακός. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να προχωρήσουμε στη συζήτησή μας είναι αυτό που θεωρείται, τουλάχιστον στα δεδομένα της καθημερινότητας και των προσβάσιμων πραγμάτων στην αντίληψη του ανθρώπου και στη συμπεριφορά, είναι η μητρική αγάπη. Mm. Υπάρχει η μητρική αγάπη που είναι βεβαίως προς το παιδί, ένα είδος, αν το δεις δηλαδή ψυχολογικά και ψυχαναλυτικά, είναι ένα είδος εγωισμού, διότι το παιδί είναι συνέχεια σωματική και συναισθηματική του σώματος και του συναισθήματος της μητέρας μετά την εγκυμοσύνη, και άρα η ταύτιση της μητέρας απόλυτα με θυσία του εαυτού της υπέρ του παιδιού έχει ένα στοιχείο υπεράσπισης της συνέχειας του ίδιου του εαυτού της. Με αυτή την έννοια όμως θα πούμε ότι ο θετικός εγωισμός εδώ είναι ότι αφού αυτό είναι μέσα στη φύση δεν μπορείς να το αποποιηθείς, αλλά όταν δεν συνάδει αυτό με ποιοτικά βήματα της μητέρας που να προδιαθέτει, αν θέλετε, την χειραφέτηση π.χ. του παιδιού και την καθοδήγηση τη σωστή, αλλά είναι είτε υπερπροστατευτισμός, είτε παρέτηση από την υποστήριξη στο παιδί, αυτή για παράδειγμα είναι ένα είδος, μια διάκριση ανάμεσα στον καλό εγωισμό και στον κακό εγωισμό. Το παράδειγμα που δίνω και μέσα στο βιβλίο σας, ακριβώς στο κεφάλαιο με τίτλο «Καλός εγωισμός», έχει να κάνει με τη μητρική αγάπη, ότι ακόμα και μια γυναίκα, μια μητέρα που θυσιάζεται για να σώσει το παιδί της, που αυτό το θεωρούμε πράξη βαθιάς, ας πούμε, αυτοθυσίας σαν αλτρουισμό, ιδιοτέλεση κτλ., είναι ότι υπάρχει εγωιστικό στοιχείο με την καλή έννοια όμως μέσα, ότι προτιμάει αυτή η γυναίκα, αυτή η μαμά, αυτή η μητέρα, προτιμάει να πεθάνει από το να ζήσει χωρίς το παιδί της. Και εδώ η μαγική λέξη είναι το προτιμάει. Προτιμάω, δηλαδή βρίσκω περισσότερη ευχαρίστηση, όσο παράδοξο ξύμωρο και αν φαίνεται αυτό, στο να μην ζήσω από το να ζήσω χωρίς τον άνθρωπο, το πλάσμα, που όπως είπες ακριβώς, θεωρώ συνέχεια μου, παιδί μου, σύντροφος μου, άντρας μου, αυτό το κτητικό μου δείχνει πόσο εγωιστικό είναι όλο αυτό. Αλλά ξαναλέω, γιατί το έχουμε συνηθίσει τόσο λανθασμένα, έχουμε δώσει αυτή τη σύνδεση, μου υπό την έννοια την όμορφη, ότι ξεκινάει από μένα και από εκεί και πέρα μπορώ να προσφέρω στον άνθρωπο που θεωρώ ότι είναι δικός μου. Και ακριβώς με αφετηρία, αν θέλετε, την κορυφή τουλάχιστον στην καθημερινότητα που είναι η μητρική αγάπη, μπορούμε να πούμε ότι η διάκριση καλού εγωισμού και κακού εγωισμού, που δίνει και τη δυνατότητα, αν θέλετε, ο άνθρωπος να αντιληφθεί αυτό που εσείς προτείνετε και κάνετε και φωτίζετε ουσιαστικά με τον τρόπο σας τα πλήθη, τις ομάδες στις οποίες απευθύνεστε, είναι ακριβώς η διάκριση των μηχανισμών που θα πρέπει να είναι όμως και διαποτισμένοι αυτοί οι μηχανισμοί με ένα είδος ισορροπίας ανάμεσα στο εγώ και το εμείς. Και αυτό μπορεί να αφορά τη μητρότητα, την εργασία, τον κοινωνικό εγωισμό, την επιτυχία, την εξέλιξη, την επιχειρηματικότητα, την οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι πράγματα που δυστυχώς στη σύγχρονη Ελλάδα δεν μπορούμε να τα διακρίνουμε εύκολα, και εσείς έρχεστε νομίζω να προτείνετε ακριβώς αυτό με μηχανισμούς συγκεκριμένους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες, και όταν αναπτύσσεται κάποιος, αναπτύσσει τα πάντα γύρω σου. Πριν κάποιο χρονικό διάστημα, θα το αναφέρω και σήμερα το παράδειγμα, γιατί νομίζω έχει αξία στην συνάντηση που θα κάνουμε εδώ στον πολύ όμορφο αυτό χώρο. Ότι ήρθε ένας εφοπλιστής, έτσι, με κάλεσε στο τηλέφωνο και μου θέλω να δουλέψουμε μαζί, να κάνουμε business coaching. Του λέω, φυσικά, πες μου ποιος είναι ο στόχος. Έτσι, γνωστή εφοπλιστική οικογένεια, μου λέει, θέλω να αναπτύξουμε τους τζίρους της επιχείρησης. Πες μου λίγο, του λέω, πώς λειτουργείς στην επιχείρηση, τι είναι αυτό ακριβώς που κάνεις, για να μπορέσω να διερευνήσω λίγο την ανάγκη του. Και βγήκε μέσα από το παράδειγμα, μέσα από την συζήτηση, ότι φέρεται πολύ άσχημα στους εργαζομένους, ότι τους μιλάει έντονα, ότι είναι γεμάτος οργή, δεν μπορεί να διαχειριστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Ξέρεις τι του είπα? Λέω, δεν μπορώ να σε βοηθήσω στο κομμάτι του business coaching. Και κόλλησε. Και ουσιαστικά ο λόγος που του το είπα ήταν για να τον ταρακουνήσω. Μπορώ να σε βοηθήσω να αναπτυχθείς εσύ, σαν άνθρωπος.
να διαχειριστείς όλο αυτό το οποίο σου συμβαίνει. Και αν αναπτυχθείς σαν άνθρωπος, αναπτύσσεις τα πάντα γύρω σου. Θα γίνεις ταυτόχρονα, ξεκινώντας από το εγώ, που πάμε μετά σε ένα υγιές εμείς, αυτό το οποίο είπες, καλύτερος μπαμπάς, καλύτερος σύζυγος, καλύτερος σύντροφος, καλύτερος στη σχέση σου με τους εργαζομένους της επιχείρησής σου, γιατί όλα αφορούν τις υγιείς ανθρώπινες σχέσεις. Και για να έχεις υγιείς ανθρώπινες σχέσεις, δηλαδή επιτυχία και ευτυχία στη ζωή σου, θα πρέπει να έχεις υγιή σχέση με τον εαυτό σου, να αφαιρώσεις χρόνο, να δείξεις ειλικρινές ενδιαφέρον, να καταλάβεις πού είναι στο χάρτη σου η παρούσα σου θέση. Γιατί για να φτάσω στον προορισμό μου, πρέπει στο χάρτη να ξέρω τον προορισμό, την κουκίδα, πρέπει να ξέρω και την παρούσα μου θέση. Οπότε ξεκινάμε από το εμείς για να το χτίσουμε υγιές, ώστε να μπορέσουμε. Γιατί ο Μακρυγιάννης έλεγε να πάμε στο εμείς, αλλά να σου πω κάτι, Φάνη, και συμφωνούμε όλοι φυσικά απόλυτα. Όταν το εμείς τίνει προς το συλλογικό κακό, τότε πρέπει να επιστρέψουμε στο εγώ, να το επαναπροσδιορίσουμε, όχι να το χαϊδέψουμε κι άλλο. Ακριβώς. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό έχει και στοιχεία δυναμικής αυτοβελτίωσης, δηλαδή να καταλαβαίνεις μέρα με τη μέρα τον εαυτό σου περισσότερο, ούτως ώστε να λύνονται εκείνα τα πλέγματα, τα προβλήματα, τα εσωτερικά, να φωτίζονται εκείνα τα κενά. Γιατί επί της ουσίας αυτό που καθημερινά υποστηρίζω και σε εκπομπές μου, αλλά και σε ό,τι κάνω, δεν υπάρχει κακία. Υπάρχουν πλέγματα, υπάρχει σκοτάδι, υπάρχουν κενά τα οποία είναι επιδεχόμενα της βελτίωσης ή τέλος πάντων της συμπλήρωσής σου με κάτι καινούριο, αλλά εκεί είναι το δύσκολο και νομίζω ότι εκεί είναι το έργο σου να έρθεις να το. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε πώς θα μπορούσε να το φωτίσεις. Ένας επιχειρηματίας, ο οποίος έχει φτάσει στη σημερινή κρίση σε επίπεδα, αν θέλετε, της εξωγενούς κατάθλιψης, βέβαια, όχι της ενδογενούς, της βαριάς ψυχοτικού επεισοδίου. Έχει φτάσει λοιπόν στα όρια της κατάθλιψης, ακόμα και σκέψη αυτοκτονίας. Πώς θα μπορούσε λοιπόν ένας τέτοιος επιχειρηματίας, μερικοί μηχανισμοί, ώστε με τη σημερινή κρίση και έχοντας βέβαια και υποχρεώσεις και οικογενειακές και εργασιακές, τι θα του πρότεινες λοιπόν? Σίγουρα, αν μείνει στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Όπως έλεγε και ο Αϊνστάιν, είναι παράνοια να περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα κάνοντας τα ίδια πράγματα. Οπότε, το σημαντικότερο για μένα είναι να αλλάξει ο τρόπος αντίληψης, ο τρόπος σκέψης απέναντι σε αυτό το οποίο βιώνει, που συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, αν δεν την εκμεταλλευτούμε σωστά, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αν το εκμεταλλευτούμε σωστά, μπορεί να αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία. Και το παράδειγμα που μπορούμε να δώσουμε σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι οι άνθρωποι που κερδίζουν τον Τζόκερ, πολλοί από αυτούς στατιστικά σε 3 με 5 χρόνια, που είναι μεγάλη ευκαιρία σε συγκεκριμένη περίπτωση, χάνουν τα χρήματά τους για πολλούς λόγους. Γιατί θεωρούν ότι δεν τους αξίζουν, γιατί φοβούνται ότι θα τα χάσουν, γιατί φοβούνται ότι θα τα κλέψουν, ότι θα τους απαγάγουν. Γιατί. Και άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτοδημιούργητοι και χτίζουν μια περιουσία και την χάνουν, εδώ είναι το πρόβλημα. 3 με 5 χρόνια φτιάχνουν και μεγαλύτερη από αυτή. Εδώ λοιπόν έρχεται το πρόβλημα, στην περίπτωση συγκεκριμένη ήταν ότι έχασαν την περιουσία τους. Μπορεί λόγω κρίσης. Άρα σχετίζεται και με την κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Είναι να μπούμε στη διαδικασία να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που μας συμβαίνει δεν προσδιορίζει το ποιοι είμαστε. Άρα μία αλλαγή του τρόπου αντίληψης, αυτό που θα πούμε σήμερα, της ιστορίας στο μυαλό για το ποιος είμαι. Πολλοί πιστεύουμε ότι επειδή αποτύχαμε στο παρελθόν, θα αποτύχουμε και στο μέλλον. Μα τα αποτελέσματα του χθες δεν ορίζουν τα αποτελέσματα του αύριο. Εκτός και αν κάποιος ζει στο παρελθόν. Διότι στην αρχή όλα είναι χάος, έπειτα έρχεται πάντα η αρμονία. Πρέπει να έχουμε πίστη ότι η αρμονία θα έρθει και πίστη στις δυνατότητές μας. Άρα, επειδή το 90% των αποτελεσμάτων μας αφορά την ψυχολογία μας, το 10% μόνο τα mechanics που λέμε, δηλαδή στρατηγικές και τεχνικές. Γιατί αν ξέρω τις στρατηγικές, έχω τη γνώση, αλλά δεν έχω την ψυχολογία να την εφαρμόσω, τι νόημα έχει? Αν οι πιο πετυχημένοι ήταν αυτοί που είχαν γνώση, τότε όσοι έχουν τακτορικό θα ήταν οι πιο πετυχημένοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι. Επομένως, Νικόλα, ναι. Πρακτικά λοιπόν, να αλλάξουμε τον τρόπο αντίληψή μας, την ιστορία στο μυαλό μας για το ποιοι είμαστε, να αναλάβουμε την ευθύνη των επιλογών μας. Αναλαμβάνω την ευθύνη των επιλογών μας, των επιλογών μου, δεν σημαίνει ότι είμαι κακός επαγγελματίας επειδή έπεσα σε μια κατάσταση που δεν μπόρεσα να τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να αντιμετωπίσω. Αναλαμβάνω την ευθύνη των επιλογών μου, σημαίνει ότι αφού έχω ευθύνη σε αυτό που βιώνω, σημαίνει ότι έχω δύναμη. Και η δύναμη αυτή μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για να αλλάξω τα δεδομένα στην πραγματικότητά μου. Και από εκεί και πέρα μετά, οι τεχνικές και οι στρατηγικές, μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά βρίσκονται, Φάνη, βρίσκονται. Το σημαντικότερο για μένα είναι η επίγνωση. Η επίγνωση και η διάθεση να πούμε μέχρι εδώ. Και πολλές φορές ο πόνος είναι ευεργετικός, γιατί μας βγάζει από το τέλμα. Όταν καπνίζει κάποιος πολλά τσιγάρα μία μέρα και μπουκώνει και λέει δεν αντέχω πια και το πετάει, αυτός ο πόνος είναι ευεργετικός γιατί πέταξε το σιγάρο. Και έχω μιλήσει με ανθρώπους σήμερα, όσοι είμαι εδώ στην Κομωδινή, με μερικές ώρες, που μου είπαν ότι δεν άντεχα πια αυτή την κατάσταση να ήμουν στο κρεβάτι και στα όρια της κατάθλιψης. Και είπα πρέπει να βγω έξω και να έχω και άλλους ανθρώπους μαζί μου, να συνοραματιστούμε και να δημιουργήσουμε κάτι και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο.
Άρα και αυτό γίνεται και σήμερα εδώ. Η πορεία προς την επίγνωση με το ανώτατο επίπεδο που είναι η αυτογνωσία, ακριβώς είναι στην απαρχή της αντιμετώπισης προβλημάτων και του μηχανισμού μετά σιγά σιγά με τα εργαλεία που αναφέρεις. Άρα έχει πολύ έντονο χαρακτήρα χρειά ψυχολογίας, διότι η επίγνωση όταν συνοδεύεται, αν θέλετε, με βήματα και ψυχολογικής στήριξης, υποστήριξης, νομίζω ότι είναι η βασική θεμελιώδης αρχή για να προχωρήσεις και στα εργαλεία. Μπορεί να υποστηρίξει όμως κάποιος εδώ με τη δύναμη της αλήθειας που είναι και ο τίτλος της εκπομπής, ότι ο ρόλος σου είναι βαθιά ψυχολογικός και ψυχαναλυτικός μαζί με όλα τα υπόλοιπα που κομίζεις. Είμαστε άνθρωποι, η σκέψη ορίζει τα αποτελέσματά μας. Άρα πώς να μην είναι ο ρόλος μου στο να βοηθήσω έναν άνθρωπο να αποκτήσει τις τεχνικές στρατηγικές ώστε να ελέγξει περισσότερο τις σκέψεις του, οι οποίες σκέψεις ορίζουν τα συναισθήματα, τα οποία συναισθήματα ορίζουν τη δράση, οδηγούν στη δράση, οδηγούν στην απραξία, καταθλιπτικά συναισθήματα στο κρεβάτι όλη μέρα, δράση, μη δράση δηλαδή, απραξία, όμορφα συναισθήματα ότι μπορώ να τα καταφέρω παρόλο που αισθάνομαι άσχημα, με οδηγούν στο να αναλάβω δράση που φέρνει αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα πάλι καθοδηγεί τις σκέψεις μου και ξαναξεκινάει ο αρνητικός και θετικός κύκλος. Άρα οι στρατηγικές θα βρεθούν, τι θέλω να πω, τα πολύ βασικά πράγματα είναι το ότι πρέπει να έχουμε συστηματικότητα σε αυτό το οποίο κάνουμε. Περιμένουμε πολλές φορές να τελειώσει μια άσχημη κατάσταση για να ελευθερωθούμε και να κάνουμε κάτι. Είναι σαν να περιμένει ο γεωργός να οργωθεί το χωράφι μόνο του, πράγμα το οποίο δεν θα συμβεί ποτέ, να λιπανθεί και να ετοιμαστεί. Κάθε μέρα μία μικρή νίκη προς την κατεύθυνση κάθε στόχου μας. Θέλω να βγω από την κατάσταση που βιώνω. Η ερώτηση δημιουργική πρέπει να κάνω είναι τι μπορώ να κάνω κάθε μέρα ώστε να αυξήσω το εισόδημά μου, να μειώσω το χρέος μου, τι μπορώ να κάνω κάθε μέρα ώστε να είμαι πιο δημιουργικός στη δουλειά μου, τι μπορώ να κάνω κάθε μέρα ώστε να καινοτομήσω. Άρα η σημαντικότητα του κάθε μέρα να κάνω κάτι και κάποιες μέρες κάτι περισσότερο για αυτά τα οποία με πάνε στην πρόοδο. Νομίζω ότι αυτό είναι από τα πολύ σημαντικά. Να κάνουμε και μια διάκριση παραδοχή. Δηλαδή, να μην δίνουμε την εντύπωση του μαξιμαλισμού σε όλα αυτά που συζητούμε, διότι υπάρχουν κάποια πράγματα, βαριά παράδειγμα ψυχιατρικά ζητήματα, τα οποία προφανώς και χρειάζονται την υποστήριξη της επιστήμης και της ψυχιατρικής, έτσι. Να μην έχει δηλαδή ο λόγος μας εσχατολογικό, σωτηριολογικό χαρακτήρα, έτσι, αυτό να γίνει αυτή η διάκριση. Σαφώς. Για να καταλήξουμε λοιπόν ένα λεπτάκι τώρα με την ημερίδα, αν θέλεις, με την παρουσίαση που έχει να κάνει με τα προβλήματα των δανειοληπτών. Μία μικρή σταγόνα από αυτό που θεωρείς ότι θα ήταν χρήσιμο, αν θέλεις, σαν επικεφαλίδα για τους δανειολήπτες. Ωραία. Καταρχάς θέλω να πω ευχαριστώ στο Σύλλογο για την ευγενική πρόσκληση, στον Άκητο Σοφιανό, σε σένα για την ζεστασιά, έτσι, και τη φιλοξενία. Και σήμερα ο ρόλος μας, ξέρεις, ο τίτλος της ομιλίας, αν θέλεις, είναι «Θετική αντιμετώπιση αρνητικών καταστάσεων». Δεν ήρθα εδώ ως ειδικός στα δάνεια και ως ειδικός στα χρέη. Έχω οι σπουδές μου είναι στα οικονομικά, χρηματοοικονομικά, λογιστικά και στη διοίκηση επιχειρήσεων το μεταπτυχιακό μου. Έχω δουλέψει σε τράπεζα, αλλά δεν είναι ο ρόλος μου αυτός. Ο ρόλος μου όμως και η δουλειά μου με οργανισμούς επιχειρήσεις είναι πώς διαχειριζόμαστε τα προβλήματα, όποια και είναι αυτά, και πώς μπορούμε θετικά να αντιμετωπίσουμε αρνητικές καταστάσεις, να βρούμε το ευεργετικό στοιχείο που αφορά τις καταστάσεις συγκεκριμένες και να βγούμε διπλάσια πιο δυνατή από ό,τι ήμασταν πριν παρουσιαστεί το πρόβλημα. Η διαφορά είναι ότι τις περισσότερες φορές αυτό που κάνουμε οι άνθρωποι είναι περιμένουμε να περάσει το πρόβλημα και μετά γυρνάμε πίσω και λέμε «Α, τελικά έμαθα από αυτό, τελικά έγινα πιο σοφός». Το σημείο κλειδί είναι τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα για να γλιτώσουμε την άσχημη διάθεσή μας και ψυχολογία μας για 1-2 χρόνια, τη στιγμή που έρχεται να βρούμε τα ευεργετικά στοιχεία που το αφορούν, σε τι δηλαδή μας βοηθάει, πού είναι η ευκαιρία μέσα σε αυτό, γιατί θα δούμε σήμερα πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που αντιμετώπισαν τεράστια προβλήματα, που άλλοι στη θέση τους θα το είχαν ρίξει στο ποτό, και εκείνοι βγήκαν πιο δυνατοί από αυτό. Άρα, πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε, θα δώσω και κάποιες, αν θέλεις, προτάσεις που κάνουν πολύ, πολύ πετυχημένοι άνθρωποι στο χώρο, σε οικονομικό επίπεδο, για το πώς αλάφρυναν εκείνοι το χρέος τους. Δεν θα μιλήσω προσωπικά, θα μεταφέρω τη γνώση, που αυτό κάποιος μπορεί να τους αφορά, κάποιος άλλος μπορεί να μην τους αφορά. Το θέμα είναι να δούμε τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης των ανθρώπων, αυτό που ονομάζω πλούσιο μυαλό, γιατί μπορεί κάποιος να έχει πάρα πολλά χρήματα και να είναι φτωχό το μυαλό του και να χάσει τα αποτελέσματά του. Και όταν λέω πλούσιο μυαλό, δεν είναι μόνο πλούσιο σε αποτελέσματα οικονομικής φύσης, αλλά πλούσιο σε συναισθήματα, πλούσιο στον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων, των συναισθημάτων. Πλούσιο σε παραγωγικότητα. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος να έχει χρήματα, για να το πάω εκεί,
και να έχει φτωχό μυαλό και να μην μπορεί να τα χαρεί να τα χάσει, ή μπορεί κάποιο να μην έχει καθόλου χρήματα, αλλά επειδή έχει πλούσιο μυαλό, να φέρει πολύ μεγάλα αποτελέσματα στη ζωή του. Άρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πλούσιου μυαλού και πώς μπορεί κάποιο σε όποια θέση, όποια κατάσταση και αν βρίσκεται αυτή τη στιγμή, όποια και είναι η παρούσα του θέση στο χάρτη, να αυξήσει τα αποτελέσματά του και να οδηγηθεί στη δική του πρόοδο. Όποια και αν είναι αυτή, στη δική του, αν θέλεις, επιτυχία, γιατί είναι πολύ σχετική η έννοια της επιτυχίας, ευδαιμονία και πληρότητα. Κύριε Σμενάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις προσεγγίσεις στην εκπομπή μας με τη δύναμη της αλήθειας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο δυναμικό σας έργο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φανέ. Να είστε καλά. Χαρά μου.